Αγριεμένη η θάλασσα την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, με τους έντονους ανέμους να δημιουργούν ισχυρά ρεύματα στις παραλίες που βρίσκονται κοντά στο Ηράκλειο. Τελευταίο μπάνιο ήταν δυστυχώς το σημερινό για έναν 71χρονο Σέρβο τουρίστα στον Ανισαρά Χερσονήσου, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε και πιάστηκε από ένα σκοινί. Άμεσα έπεσε στο νερό ο ναυαγωσός της Βάρδιας, ο οποίος ανέσυρε τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του στην ακτή. Επιτόπου ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κάτι που μου έχουν πει παλιοί που δουλεύουν στη θάλασσα είναι ότι τη θάλασσα, όσο έμπειρος και να είσαι, πρέπει πάντα να τη φοβάσαι. Σε αυξημένη επαγρύπνηση σήμερα οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι έκαναν αυστηρή σύσταση στους λουόμενους να μην απομακρύνονται από την ακτή και να παραμένουν στα ρηχά προκειμένου να δροσιστούν. Ηλιοθεραπεία και αθλητικές δραστηριότητες στην άμμο αποτέλεσαν τις κύριες εναλλακτικές λύσεις για τους περισσότερους Ηρακλειώτες, οι οποίοι δεν πτωήθηκαν από τα μποφόρ και αρνήθηκαν να στερηθούν την κυριακάτικη απόλαυση της παραλίας. Βαθιά όχι, εντάξει, έχει πάρα πολύ δυνατό ρεύμα, αλλά εντάξει, είναι ωραία για βόλτα, έτσι είναι πολύ ωραία. Μπήκαμε λίγο, εντάξει, καλά ήτανε, αλλά δεν είναι για πολύ, ούτε για μέσα, λίγο έξω να μου δεις, εντάξει, προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα, αλλά και αυτή την παίρνει ο αέρας, αλλά εντάξει. Το πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η θάλασσα και ιδιαίτερα τις μέρες που υπάρχουν έντονα ρεύματα επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες. Υπενθυμίζεται ότι και πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί διπλή τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες στη Χερσόνησο και το Ρέθυμνο, που είχε ως συνέπεια δύο νεαροί τουρίστες, ένας 22χρονος Ιρλανδός και ένας 37χρονος Σλοβάκος να χάσουν τη ζωή τους στα κύματα. Είμαι σε επαγρύπνηση διαρκώς. Έχει συχνά κύμα εδώ? Έχει αρκετά συχνά κύμα. Η προληπτική ναυαγοσωστική για μένα είναι καλύτερη, έτσι ώστε να μην συμβεί κάποιο συμβάν. Την ίδια ώρα ανακοίνωση για τη λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας εξαιτίας των έντονων ανέμων εξέδωσαν τα λιμεναρχεία σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, θέτοντας σε ετοιμότητα προσωπικό, πλωτά και χερσαία μέσα προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση που απαιτηθεί.